Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 55ο επεισόδιο του podcast. Στο επεισόδιο αυτό, το οποίο μεταδίδεται 2 Μαΐου, Μεγάλη Πέμπτη 2024, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή στα πρώτα 20 επεισόδια αυτού του podcast, τα το οποία αποτέλεσαν και την πρώτη σεζόν του podcast ουσιαστικά, να σας τα θυμίσω, να σας μιλήσω για το καθένα ξεχωριστά σε σχέση με τη χρησιμότητα του και την αξία του και να σας δώσω μία αφορμή, εάν θέλετε, ένα κίνητρο, εάν θέλετε, εάν δεν έχετε παρακολουθήσει αυτά τα πρώτα 20 επεισόδια ή αν δεν τα θυμάστε, εάν τα έχετε παρακολουθήσει και δεν τα θυμάστε, τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο εορτών, σε περίοδο διακοπών, σε περίοδο που αρκετοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν με τον ελεύθερο τους χρόνο λόγω του ότι μεγάλωσα μέσα σε οικογένειες τοξικές και είχα γονεί που ήτο και συνεχίζουν να είναι ιερά τέρατα, μία πρόταση είναι, εάν το θέλετε και αν το επιθυμείτε, να ανατρέξετε ξανά στην ακρόαση αυτών των πρώτων 20 επεισοδίων ή όποιων επεισοδίων ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε επιληκτικά από τα πρώτα 20 για να περάσετε το χρόνο σας δημιουργικά. Και γιατί όχι, παρήγορα και με νόημα. Το podcast αυτό άρχισε να μεταδίδει επεισόδια για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2023. Επρόκειτο για ένα ξεκίνημα, καινούριο ξεκίνημα τότε, ένα χρόνο πριν, το οποίο με δυσκόλεψε πολύ. Γιατί πάντοτε όταν ξεκινάω κάτι νέο, όταν ξεκινάω κάτι διαφορετικό, όπως είναι φυσικό και επόμενο, νιώθω μια δυσκολία να προσαρμοστώ σε μια νέα συνθήκη. Το γεγονός δηλαδή ότι τόσο στο Spotify όσο και στο Apple Podcast και στο Google Podcast ή οπουδήποτε ακούει κάποιος podcast θα ανέβαιναν κάθε εβδομάδα δικά μου ηχητικά επεισόδια ήταν κάτι καινούριο για μένα. Παρόλο που είχα ασχοληθεί για χρόνια με τα μίντια, για χρόνια συμμετείχα σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ο κόσμος των podcast ήταν για μένα κάτι καινούριο και διαφορετικό. Έτσι αποφάσισα να το κάνω με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι έκανα μέχρι σήμερα τα υπόλοιπα. Για όσους δεν το γνωρίζετε και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του podcast που πέφτει στα αυτιά σας <σίλειο> στα μάτια σας ή στην αντίληψή σας διατηρώ ένα κανάλι στο YouTube ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι με το όνομα μου Θέκλα Πετρίδου το οποίο αυτή τη στιγμή περιέχει πέραν των 5000 βίντεο με ψυχοεκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ξεκίνησα να ανεβάζω βίντεο στο διαδίκτυο τέλη τη πρώτη δεκαετία του 2000 και από το 2013 μέχρι και σήμερα, δηλαδή για 11 χρόνια, ανεβάζω βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube και από το 2019 μέχρι και σήμερα η κύρια ενασχόλησή μου, η κύρια δημιουργική και επαγγελματική ενασχόλησή μου είναι η δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο και το ανέβασμα του στην πλατφόρμα του YouTube. Στο YouTube αυτή τη στιγμή που γυρίζω αυτό το επεισόδιο έχουμε πάνω από 92.000 συνδρομητές στο κανάλι και έχουμε πάνω από 43 εκατομμύρια θεάσεις. Ίσως μέχρι να ανέβει το επεισόδιο αυτό να αλλάξουν και αριθμοί. Πρόκειται για μια δουλειά συστηματική η οποία αποτελεί και το πιο αγαπημένο μου από όλα μου τα δημιουργήματα. Γιατί πέραν από ψυχολόγος και YouTuber, είμαι και συγγραφέα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα το podcast, συνειδητά αποφάσισα το podcast να είναι κάτι διαφορετικό. Να αποτελείται από ξεχωριστά επεισόδια, τα οποία να δίνουν πιο συγκεντρωμένες πληροφορίες, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, πιο πυκνή γνώση γύρω από ζητήματα της ψυχοεκπαίδευσης θέλησα και συνεχίζω να θέλω και να επιθυμώ το podcast να είναι ένας χώρος στον οποίο να βρίσκεται και όσοι ακούτε μόνο το podcast, αλλά και όλοι όσοι παρακολουθείτε και τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube, να βρίσκεται επεισόδια τα οποία να μιλούν για συγκεκριμένες θεματικές και να είναι επεισόδια στο οποία να μπορείτε να αναφέρεστε, επεισόδια αναφοράς. Δηλαδή, για παράδειγμα, Α ξεκινήσουμε τώρα να α, απαριθμούμε τα επεισόδια και να διαβάζουμε τους τίτλους των επεισόδιων. Το πρώτο επεισόδιο έχει τίτλο «Γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει ένα podcast ψυχολογίας, τι είναι η ψυχοεκπαίδευση». Το πρώτο επεισόδιο ανέβηκε στις 16 Μαρτίου 2023. Σε εκείνο το επεισόδιο μιλάω γενικά, θεωρητικά, ενημερωτικά για την επιστήμη της ψυχολογίας και εξηγώ τι είναι η ψυχοεκπαίδευση. Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένας πρακτικός τρόπος όπου οι επιστήμονες ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι δηλαδή οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, σε ένα αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό ίδρυμα, εγώ για παράδειγμα έχω σπουδάσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη το οποίο ήταν και τότε το 1993 όταν μπήκα στο πρώτο έτος εγώ και ήταν και η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε ως ξεχωριστό τμήμα ψυχολογίας ήταν το καλύτερο τμήμα ψυχολογίας της χώρας και των Βαλκανίων εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι είναι ένα πανεπιστήμιο που είχε έδρα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο από τη δεκαετία του 50 σπούδασα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα πλήρως αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών με ένα πτυχίο το οποίο αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και οι γνώσεις που πήρα στις σπουδές μου, οι ακαδημαϊκές γνώσεις, οι συγκεκριμένες γνώσεις ψυχολογίας έρχονται να μεταδοθούν μέσα από βίντεο, μέσα από ομιλίες, μέσα από βιβλία, μέσα από ηχητικά επεισόδια podcast στον κόσμο με έναν όσο το δυνατόν πιο κατανοητό και απλό τρόπο. Όχι απλοϊκό, απλό. Σε αυτό το σημείο οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται ότι βρίσκονται στον κλάδο της ψυχικής υγείας αλλά δεν έχουν σπουδάσει ψυχολογία, δεν έχουν βασικό αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας, δεν είναι σε θέση να κάνουν ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή κάποιο ο οποίος έχει σπουδάσει μια οποιαδήποτε σπουδή και έχει κάνει κάποια εκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο, δεν έχει τις γνώσεις για να κάνει ψυχοεκπαίδευση. Όπως επίσης και κάποιο ο οποίος έχει κάνει κάποια μαθήματα για να γίνει life coach, να γίνει ψυχο της ζωής, δεν έχει τις γνώσεις για να προβαίνει σε ψυχοεκπαίδευση. Όπως και κάποιο ο οποίος έχει τελειώσει ένα αντικείμενο σε ένα κολέγιο που να του δίνει τον τίτλο σύμβουλος ψυχικής υγείας. Επίσης πάλι ούτε αυτός έχει τις γνώσεις για να προβαίνει σε ψυχοεκπαίδευση. Ο λόγος που το τονίζω αυτό είναι γιατί χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί από πού παίρνουμε ψυχοεκπαίδευση, γιατί ακριβώς η ψυχοεκπαίδευση είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη διαμόρφωση της ζωής μας και τη διαμόρφωση υγιών σχέσεων στη ζωή μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Το δεύτερο επεισόδιο του podcast, το οποίο μεταδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2023, έχει τίτλο «Τι είναι η ψυχοθεραπεία». Σε αυτό το επεισόδιο, που είναι το δεύτερο επεισόδιο του podcast, εξηγώ τι είναι η ψυχοθεραπεία και πώς μπορεί να μας είναι χρήσιμη. Απαντώ στο ερώτημα ποιοι είναι οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες επισκέφτονται ένα ψυχολόγο τι σημαίνει ο όρος ψυχική διαταραχή, τι είναι η κρίση πανικού και πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, τι είναι η κατάθλιψη, είναι καλή ιδέα να συνεργάζεται ένας ψυχολόγος με έναν ψυχίατρο, όλα αυτά αναπτύσσονται στο podcast, σε ποιον ειδικό είναι καλύτερα να απευθυνόμαστε για ψυχοθεραπεία, θα σας πω εδώ ότι η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι καλύτερα να απευθυνόμαστε για ψυχοθεραπεία σε έναν ειδικό, οποίο είναι πρωτίστω ψυχολόγο και δευτερευόντο ψυχοθεραπευτή. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο κάποιοι να έχουν κάνει κάποιε εκπαιδεύσει σε συγκεκριμένε ψυχοθεραπευτικέ μεθόδου, χωρί να είναι ψυχολόγοι, και να συστήνονται ω ψυχοθεραπευτέ και να κάνουν ψυχοθεραπεία. Καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε έναν ψυχολόγο που κάνει ψυχοθεραπεία ή ακόμη και σε έναν ψυχίατρο που κάνει ψυχοθεραπεία, παρά σε κάποιον ο οποίο. Δεν έχει σπουδάσει ούτε ψυχολογία ούτε ψυχιατρική, απλώ έχει εκπαιδευτεί σε μία συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Πόσο διαρκεί συνήθω μια ψυχοθεραπεία, πώ επιλέγουμε με ποιον ειδικό θα συνεργαστούμε, πώ επιλέγουμε τον κατάλληλο ψυχολόγο για εμά που να μα ταιριάζει ώστε να κάνουμε ψυχοθεραπεία και πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται συνήθω η ψυχοθεραπεία για να δείξει θεραπευτικά αποτελέσματα στο θεραπευόμενο. Θεωρώ ότι και το πρώτο επεισόδιο του podcast. Όσο και το δεύτερο είναι εξαιρετικά σημαντικά επεισόδια, το οποίο αν δεν τα έχετε παρακολουθήσει, πηγαίνετε πίσω να τα παρακολουθήσετε. Ειδικά το δεύτερο επεισόδιο. Το τρίτο επεισόδιο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2023, μιλάμε για το ψυχικό τραύμα, το ψυχικό τραύμα στη ζωή μας. Το ψυχικό τραύμα παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων. Ο τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, τόσο απομακρυσμένοι από την πρωτόγονη ελεύθερη φύση μα, καταλήγει στο να είναι αναπόφευκτο να τραυματιστούμε ψυχικά σε διάφορε φάσει τη ζωή μα. Τι συνιστά ψυχικό τραύμα, στο τρίτο επεισόδιο, Ε. Πού αποθηκεύονται μνημονικά συνήθω τα ανθρώπινα ψυχικά τραύματα, Τι είδου προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν στη λειτουργικότητα ενό ανθρώπου τα αδιαχείριστα τραύματά του, Υπάρχει θεραπεία για τα ψυχικά τραύματα? Μπορεί ένας άνθρωπος να ξεπεράσει τα τραύματά του που τον καθυλώνουν σε μια ζωή με χαμηλή ποιότητα, με χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή του? Μπορούμε να βρούμε την ευτυχία, ευδαιμονία παρόλα τα τραύματα που κουβαλούμε. Και το τρίτο επεισόδιο, το ψυχικό τραύμα στη ζωή μας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό επεισόδιο. Το τέταρτο επεισόδιο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου του 2023, έχει τίτλο «Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να σε αφορά». Σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο μιλάμε για τη νέα κλινική οντότητα τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία στα αγγλικά ονομάζεται CPTSD. CPTSD, Complex Post-Traumatic Stress Disorder σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τι είναι αυτή η διαταραχή, ποια συμπτώματα έχει και με ποια ρεθίσματα ενεργοποιούνται τα τραύματα, τα διαχείριστα που κατοικοεδρεύουν στο υποσυνείδητό μας. Πώς μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Άλλο ένα σως επεισόδιο, μας για να παρακολουθήσει όποιο θέλει να ψυχοεκπαιδεύεται και να είναι ψυχοεκπαιδευμένος. Λοιπόν, το πιο δημοφιλές επεισόδιο του podcast μέχρι σήμερα είναι το πέμπτο επεισόδιο το οποίο αφορά στον ναρκισισμό. Επεισόδιο 5, ναρκισισμός. Είναι ένα επεισόδιο στο οποίο εξηγείται με λεπτομέρειες, με απλό και κατανοητό τρόπο τι είναι ο ναρκισισμός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του στυλ προσωπικότητας, και είναι οι πέντε βασικοί τύποι ναρκισσού, μεγαλομανής, κρυφονάρκισσος, κακοήθης ναρκισιστής, καλοήθης ναρκισιστής και κοινωτικός ναρκισιστής, Ποια η διαφορά μεταξύ αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Γιατί οι ναρκισιστές έχουν ψηλή αυτοπεποίθηση αλλά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σας κάνω spoiler αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει ενσυναίσθηση. Το βασικό χαρακτηριστικό των ναρκισιστών ή αλλιώ ναρκισσών είναι η επιφανειακότητα του και η πνευματική του τεμπελιά. Χρησιμοποιούν του άλλου ανθρώπου για να διαχειριστούν και να ρυθμίσουν τα συναισθήματά του. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε το τέρα του ναρκισισμού, ώστε να μπορούμε να προφυλαχθούμε ω πρόσωπα και ως κοινωνία από αυτό. Σημαντικό επεισόδιο, το πέμπτο επεισόδιο του podcast για τον αρκησισμό και συχνά, πυκνά αναφέρομαι σε αυτό το επεισόδιο και σε επόμενα επεισόδια του podcast αλλά και στα βίντεο που ανεβαίνουν καθημερινώς στο κανάλι μου στο YouTube. Το έκτο επεισόδιο, επίσης σημαντικό, είναι το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι ένας νέος δημοφιλής όρος στο ψυχολογικό γλωσσάρι. Ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να παραμείνει μόνος και να απολαύσει τη μοναχικότητά του. Ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος περιμένει να είναι μέλος μιας σχέσης, ώστε να νιώσει πως αποκτά η οντότητα, μπορεί να υποφέρει από συνεξάρτηση. Αυτό το επεισόδιο είναι εξίσου σημαντικό με το επεισόδιο 5 αυτό του ναρκισισμού. Σας προτείνω να το παρακολουθήσετε αν δεν το έχετε ακούσει ή αν δεν το έχετε δει Εάν το παρακολουθήσατε και ξεχάσατε το περιεχόμενο, είναι ένα επεισόδιο το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επανερχόμαστε σε αυτό. Το 7ο επεισόδιο του podcast, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2023, έχει να κάνει με τη συναισθηματική νοημοσύνη και έχει τον τίτλο Επεισόδιο 7. Γιατί σου είναι χρήσιμο να μάθει για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τι σημαίνει ο όρο συναισθηματική νοημοσύνη και γιατί είναι χρήσιμο για τον καθένα μα τόσο να γνωρίζει περί τη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και να την αναπτύσσει και να την καλλιεργεί. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα όρο που καθιέρωσε ο ψυχολόγο Daniel Γκόλμαν με το βιβλίο του Συναισθηματική Νοημοσύνη. Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ που κυκλοφόρησε το 1995. Μέχρι τότε, αυτοί που θεωρούνταν σημαντικοί και ουσιαστικοί για την πρόοδο και την εξέλιξη των ανθρώπων ήταν η γενική ή διανοτική νοημοσύνη ή ευφία, το λεγόμενο IQ. Σε αυτό το επεισόδιο μαθαίνουμε για το EQ, Emotional Quotient. Συναισθηματική νοημοσύνη και είναι πολύ χρήσιμο να μάθουμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Το 8ο επεισόδιο του podcast, το οποίο <χω> ανέβηκε στα γενέθλια μου πέρσι στις 4 Μαΐου έχει τίτλο επεισόδιο 8 «Εσύ τι στήλδες μου έχεις» γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει η θεωρία της προσκόλλησης. Σε αυτό το επεισόδιο αναπτύσσουμε τις διάφορες γνώσεις που παίρνουμε μέσα από τη θεωρία της προσκόλλησης, τη θεωρία του δεσμού, την οποία ξεκίνησε ο Μπόλμπι. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ο καθένας από εμάς μεγαλώνοντας Μέσω του τρόπου με τον οποίο καλύπτονται όχι οι όχι συναισθηματικέ του ανάγκε από του φροντιστέ του, αναπτύσσει ένα δικό του ασφαλέ, δηλαδή υγιέ και λειτουργικό ή δυσλειτουργικό στυλ προσκόλληση, το οποίο επαναλαμβάνει επειδή είναι αυτό που γνωρίζει και στι ενήλικες σχέσει του, κυρίω τι ερωτικέ. Και μιλάμε για το ασφαλέ στυλ δεσμού, τα βασικά τρία ανασφαλή στυλ δεσμού, το αγχώδε στυλ δεσμού, το απεφευκτικό και το αποδιοργανωμένο ή χαοτικό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θεωρία του δεσμού, η οποία όμως μπορεί να είναι χρήσιμη όταν λαμβάνεται υπόψη ταυτοχρόνως μαζί με τη θεωρία για τον αρκισισμό και τη θεώρηση για τη συνεξάρτηση. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο κάποιος να βλέπει ξεχωριστά και απομονωμένα τη θεωρία του δεσμού από τον ναρκισισμό και τη συνεξάρτηση. Στο κανάλι μας στο YouTube πρόσφατα, και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό, έχουμε εγγενιάσει δύο επίπεδα στη συμμετοχή, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημιουργία δύο ψυχοεκπαιδευτικών διαδικτυακών ομάδων, που στο τέταρτο επίπεδο συμμετέχουν γυναίκες και στο πέμπτο επίπεδο συμμετέχουν άνδρες περισσότερε πληροφορίε για τη συμμετοχή στο κανάλι μου μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Την τελευταία φορά που είχαμε συνάντηση με την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα των ανδρών, δεν είναι ψυχοθεραπευτική ομάδα, είναι ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, συζητήσαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Τη θεωρία του δεσμού, το τι στυλ προσκόλλησης μπορεί να έχει ο καθένας και πώς αυτά τα στυλ συνδέονται με την τάση που έχει ένας άνθρωπος για συνεξάρτηση, την τάση που έχει και ναρκισισμό και πως είναι επικίνδυνο να ονοματίζουμε είτε τον εαυτό μας είτε έναν άλλον άνθρωπο ως αποφευκτικό ή ως έχοντα ή ως έχουσα αποφευκτικό στυλ δεσμού χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και τυχόξιν συνεξαρτητικά ή ναρκισιστικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το αγχώδες στυλ το οποίο είναι μπερδευτικό αν το δεις μόνο από τη σκοπιά της θεωρίας του δεσμού. Το ένα το επεισόδιο, το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Μαΐου του 23, έχει θέμα το ghosting. Ghosting, αυτοί είμαστε. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα για το ghosting. Το ghosting είναι ένας όρος που περιγράφει μια μέθοδο ψυχολογικού πολέμου, ένα φαινόμενο ψυχολογικής κακοποίησης όπου ο θήτης εγκαταλείπει το θύμα χωρίς εξηγήσει, σαν φάντασμα μετά που θα πάρει αυτό που θέλει από μια γνωριμία ή μετά που δεν θα το πάρει. Ghosting στις σχέσεις, ghosting στις φιλίες, καυτό θέμα. Το δέκατο επεισόδιο του podcast είναι <laughs> πολύ πιασάρικο, ανέβηκε στις 18 Μαΐου 2023 και έχει τίτλο Tinder εφαρμογές γνωριμιών και διαχείριση φλερτ στις μέρες μας. Είτε μας αρέσει ότι όχι το φλερτ στις μέρες μας γίνεται διαδικτυακά, στο επεισόδιο αυτό προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές γνωριμιών όπως το Tinder, Bumble, Badoo, Facebook, Date κλπ. ώστε να επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε συνειδητά μια σχέση όπως τη θέλουμε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τα δικά του θέλω σε σχέση με το αν θέλει να μπει σε σχέση και τι είδους. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι πρωτού κατεβάσουμε μια εφαρμογή γνωριμιών, για το τι ακριβώς θέλουμε και ψάχνουμε. Σε αυτό το επεισόδιο δίνω πρακτικές οδηγίες, βήμα προς βήμα, πρακτικές ψυχολογικές οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές γνωριμιών για να επιτύχουμε το σκοπό μας. Που μπορεί ο σκοπός μας μπαίνοντα σε μια εφαρμογή γνωριμιών να είναι όντω να πραγματοποιήσουμε μια ουσιαστική και υγιή γνωριμία, γιατί πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτές τις εφαρμογές για άλλους σκοπούς, όχι για αυτούς. Το ενδέκατο επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο το οποίο επίσης έχει ιδιαίτερη δημοφιλία και έχει τίτλο «Γονείς αυτά τα ιερά τέρατα». Στην κοινωνία μας υπάρχει η αντίληψη, η διδαχή, η πεποίθηση, το κοινωνικό στερεότυπο πως οι γονείς είναι άξιοι σεβασμού και αγάπης από τα παιδιά τους, ανεξαρτήτως του τι είδου γονείς είναι. Αυτό εκπηγάζει τόσο από τη χριστιανική όσο και από την ελληνική κουλτούρα και παράδοση. Οι γονεί είναι εντό εισαγωγικών ιερά τέρατα που τα παιδιά τους δεν δικαιούνται να αφισβητήσουν ή να κατεβάσουν από το βάθρο τους. Η επιστήμη της ψυχολογίας όμως έχει διαφορετική άποψη. Δεν είναι όλοι γονείς γονεϊκοί και το να σέβεσαι και να τιμάς έναν γονέα κακοποιητικό μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επιζήμιο για τη ψυχική και τη σωματική σου υγεία. Αυτό το επεισόδιο επίσης έχει κάνει πολύ σουξέ. Και πολλοί κόσμος το έχει παρακολουθήσει ξανά και ξανά. Το 12ο επεισόδιο έχει τίτλο Μήπω είσαι γονιοποιημένο παιδί και δεν το ξέρει. Είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη γονιοποίηση των παιδιών, η οποία αποτελεί οπωσδήποτε ψυχολογικό έγκλημα. Γονιοποίηση ενό παιδιού προκύπτει όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και το παιδί αναλαμβάνει να φροντίσει το γονιό συναισθηματικά και πρακτικά. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο περνάει απαρατήρητο και συμβαίνει σε πολλέ οικογένειε. Η γονιμοποίηση έχει ω αποτέλεσμα ένα παιδί να μεγαλώνει χωρί να έχει παιδική ηλικία, να μαθαίνει να ευχαριστεί συνεχώ του άλλου και να γίνεται μεγαλώνοντα συνεξαρτώμενο στι σχέσει του. Η γονιμοποίηση αντιμετωπίζεται με την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία. Το 13ο επεισόδιο του podcast επίση είναι επεισόδιο, άρα επίση είναι θεματάρα και έχει να κάνει με το Limerance. Μήπως ταλαιπωρήσει από ρομαντικό μυρικασμό και άτοπο εφηβικό κόλλημα. Το Λίμερανς είναι ένας όρος στα αγγλικά, ο οποίος στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως ρομαντικός μυρικασμός και άτομο εμμονικό σαν εφηβικό ερωτικό κόλλημα. Είναι μια έννοια που εισήγαγε πρώτη ψυχολόγος Dorothy Tenoff, η οποία έχει εκδώσει το 1979 το βιβλίο Love and Limerance, The Experience of Being in Love πρόκειται για μια ψυχολογική κατάσταση που προσωμιάζει με θυσμό και που ταλαιπωρεί τόσο το πρόσωπο που βιώνει το Λίμερανς όσο και του οικείου του. Στο επεισόδιο αυτό γίνεται περιγραφή των ενδείξεων ότι τυχόν κάποιο έχει αναπτύξει Λίμερανς, με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται, λειτουργεί και αντιδρά και πώ ζει τη ζωή του μέσα σε μια φαντασίωση. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σε αυτό το επεισόδιο για το Λίμερανς. Το 14ο επεισόδιο επίση είναι ένα δημοφιλέ επεισόδιο. Δημοσιεύτηκε στι 15 Ιουνίου 2023 και έχει τίτλο το επεισόδιο 14. Μήπω ταλαιπωρήσε αδίκω από ανθρώπου με τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό. Οι άνθρωποι που έχουν ω τρόπο λειτουργία του την τοξικότητα, την αγένεια και τον δικαιωματισμό, μα ταλαιπωρούν αδίκω στη ζωή μα και μπορεί να μα προκαλέσουν προβλήματα τόσο στη ψυχική όσο και στη σωματική μα υγεία. Πώ αναγνωρίζουμε έναν τέτοιο τύπο ανθρώπου, τι συμπεριφορέ έχει, ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά. Αφού έχουμε εντοπίσει πω ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη ζωή μα και μα επηρεάζει άμεσα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πώ το αντιμετωπίζουμε. Το επόμενο επεισόδιο, το 15ο επεισόδιο, έχει θέμα την αυτοεκτίμηση. Εσύ φροντίζει την αυτοεκτίμηση του. Εξηγούμε στο επεισόδιο αυτό τι σημαίνει όρο αυτοεκτίμηση. Τι διαφορά έχει ο αυτοεκτίμηση από την αυτοπεποίθηση, πώ ένα άνθρωπο αποκτά υψηλή αυτοεκτίμηση, πώ ένα άνθρωπο καταλήγει να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και με ποιο τρόπο επηρεάζει θετικά τη ζωή του ανθρώπου υψηλή αυτοεκτίμηση και πώ μπορούμε να φροντίσουμε την αυτοεκτίμηση μα. Επίση σημαντικότητα το επεισόδιο, το 15ο. Το 16ο επεισόδιο έχει θέμα Μήπως επηρεάζουν τις σχέσεις σου ο μισογενισμός και ο μισανεδρισμός και στο επεισόδιο αυτό αναλύεται πώς ο μισανεδρισμός και ο ισοτερικευμένος μισογενισμός μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις μας και την ποιότητα της ζωής μας. Το 17ο επεισόδιο είναι ένα διαμάντι, ένα διαμάντι ενός στη συλλογή μας με όλα αυτά τα επεισόδια έχει τίτλο τον Έγκινγκ «Επιτιδευμένη αρνητικότητα, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση». Σε αυτό το επεισόδιο εξηγείται με κάθε λεπτομέρεια τι σημαίνει nagging. Το nagging είναι ένας όρος στα αγγλικά, τον οποίο χρησιμοποιώ συχνά στα βίντεο γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά εύστοχος όρος και στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως επιτιδευμένη αρνητικότητα, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Το 18ο επεισόδιο έχει να κάνει πάλι με θέματάρα. αναφέρεται στο breadcrumbing, μήπως αρκείσαι σε ψύχουλα αγάπης. Το 19ο επεισόδιο για μένα είναι ένα από τα κορυφαία επεισόδια του podcast και έχει να κάνει με την αντιδραστική βιότητα. Reactive abuse. Μήπως είσαι θύμα και πιστεύεις πως είσαι θύτης, αυτό το επεισόδιο πρέπει να το δει οποιοςδήποτε έχει μεγαλώσει με κακοποιητικό τρόπο παιδί και υποφέρει από σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Και το 20ο επεισόδιο έχει τίτλο «Αγκρίαπολνες versus δυσαγκρίαπολνες». Η καλοήθεια ενάντια στην κακοήθεια. Υπάρχει μια θεωρία των μεγάλων πέντε, των big five, των πέντε μεγάλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, μεταξύ των οποίων είναι και το αγκρία πολλές και τις ακρία Και σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του podcast, γιατί κάναμε για λίγες μέρες διάλειμμα τον Αύγουστο, δεν ε, ε, ανέβηκαν τον Αύγουστο του 23 επεισόδια του podcast, τελειώσαμε μιλώντας για την καλοήθεια και την κακοήθεια. Αγκρίαπολνες vs. disagreeableness. Καλοήθεια έναντι κακοήθειας. Εσύ ποιο χαρακτηριστικό έχεις. Αγκρίαπολ είναι κάποιος ο οποίος είναι ευχάριστος, ευάρεστος, δεχτικός στην επικοινωνία, συνεννοήσιμος, φιλικός, πρόθυμος, καλόβουλος και καλόβολος και καλοήθης. Το αντίθετο του agreeable είναι να είναι κάποιος disagreeable, δηλαδή να είναι εναντιωματικός, δυσάρεστος, αντιδραστικός, κακόβουλος, αχώνευτος, τοξικός, προκλητικός και κακοήθης. Το μοντέλο των πέντε παραγόντων, γνωστό και ως μεγάλη πεντάδα, big five, ή ως μοντέλο oceanic canoe, από τις αρχικές λέξεις των πέντε χαρακτηριστικών, είναι μια ταξινόμηση για τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι πέντε παράγοντες είναι openness to experience, το να είναι κάποιο ανοιχτό ή ανοιχτή σε νέες εμπειρίε, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, το αγρία πολυνες που σημαίνει καλοήθεια, νευρωτισμός, που στα αγγλικά είναι neuroticism. Οι πέντε παράγοντες αντιπροσωπεύονται από το ακρονίμιο Ocean openness to experience, conscientiousness που είναι η ευσυνειδησία, extraversion που είναι η εξωστρέφεια, agreeableness που είναι η καλοήθεια και neuroticism που είναι ο νευρωτισμός. Έρευνες έχουν δείξει ότι το agreeableness συνδέεται με μια σειρά από αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών σχέσεων, της εργασιακής απόδοσης και της ψυχικής υγείας. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που σκοράρουν ψηλά στο agreeableness Τίνουν να έχουν πιο θετικέ και υποστηρικτικέ σχέσει με του άλλου. Μπορεί επίση να είναι πιο επιτυχημένοι σε καριέρε που απαιτούν ομαδική εργασία και συνεργασία. Επιπλέον, τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα ψυχική υγεία, όπω χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψη και άγχου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα αγκρίβοληνε μπορούν επίση να έχουν αρνητικέ συνέπειε όπως υπερβολική συμμόρφωση, έλλειψη διοικητικότητας και ανάπτυξη συνεξάρτησης. Ενώ οι άνθρωποι με αγκρίαπολνε καλοήθεια είναι πολύ πιο πιθανό να βοηθούν τους άλλους, οι disagreeable, οι άνθρωποι με κακοήθεια, μπορεί να είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν κακό στους άλλους. Οι ερευνητές έχουν βρει ότι ψηλά ποσοστά disagreeable συνδέονται με εχθρικές σκέψεις και επιθετικότητα, καθώς και φτωχή και κοινωνική κρίση. Παίρνουν δηλαδή οι disagreeable άνθρωποι, οι κακοήθιες άνθρωποι, αποφάσεις που είναι βλαπτικές ως προς την κοινωνία και τη θέση των ιδίων μέσα σε αυτή. Η έρευνα δείχνει πως οι άνθρωποι με πιο ψηλά σκορ αγκρίαπολες θεωρούνται καλοί άνθρωποι, είναι πιο συμπαθητικοί από τους γύρω τους και πιο δημοφιλείς στα κοινωνικά σύνολα που ανήκουν. Επίσης έχουν πιο ικανοποιητικέ φιλίες και ερωτικές σχέσεις όπως και γάμους. Η καλοήθεια είναι μια αρετή που θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη αν την καλλιεργήσουμε πάντα όμως με διάκριση. Και στο επεισόδιο αυτό αναφέρω ένα τεστ α, για το πόσο agreeable ή disagreeable μπορεί να είναι κάποιος, του οποίου τεστ τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση δίνω στην περιγραφή του επεισοδίου τόσο όπου ακούτε podcast όσο και στο κανάλι μας στο YouTube κάτω από το βίντεο του 20ου επεισοδίου. Και έτσι τελείωσε ο πρώτος κύκλος επεισοδίων του podcast, τα πρώτα 20 επεισόδια αμυγός θεωρητικά επεισόδια, τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν απαραίτητα σκαλοπάτια, τα οποία χρειάζεται να ανεβεί κάποιος για να κατανοήσει κλιμακωτά φυσικά, όπως ο σκαλοπάτια, την έννοια της ψυχοεκπαίδευσης και να αρχίσει να ψυχοεκπαιδεύεται συνειδητά. Όπως αναφέρω αρκετέ φορές στα επεισόδια του podcast, στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν σωρία βίντεο σε σχέση με το κάθε θέμα που θίγεται στα επεισόδια του podcast. Υπάρχουν πάνω από 80 playlists, δηλαδή λίστες με βίντεο τα οποία έχουν συγκεκριμένες θεματικές και είστε ευπρόσδεκτοι όσοι παρακολουθείτε επεισόδια από το podcast και σας αρέσουν να έρθετε και στο κανάλι μας στο YouTube. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω πρώτον, εάν έχετε παρακολουθήσει τα 20 πρώτα επεισόδια, Εάν τα έχετε παρακολουθήσει, αν τα θυμάστε τα 20 πρώτα επεισόδια και τι σας έκανε εντύπωση από αυτά τα επεισόδια και αν δεν τα παρακολουθήσατε, ποιο θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε. Ποιο σας φάνηκε από τα 20 πρώτα επεισόδια τα οποία και σας απαρίθμησα και σας περιέγραψα πιο ενδιαφέρον για να παρακολουθήσετε. Καλή Ανάσταση για το 2024 εύχομαι, μια και το επεισόδιο αυτό ανεβαίνει 2 Μαΐου Μεγάλη Πέμπτη του 2024, εάν το ακούτε σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο, έχετε πάντα την αγάπη μου. Γεια!